τώρα το σκεφτήκανε, τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά στις εκλογές, ξέρετε, αυτό που κρίνεται είναι η πολιτική του κάθε κόμματος. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όσο αφορά τις ευρωεκλογές και στη σύνδεσή τους. Δηλαδή, να μιλήσεις για το τι Ευρώπη θέλεις, τι ανατροπές θέλεις, τι ρήξεις θέλεις, πώς πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς πρέπει να είναι το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζονται αλλαγές ή πρέπει η Μέρκελ να μας κάθεται και το χρηματοπιστωτικό σύστημα? Αυτό είναι το βασικό, το κυρίαρχο. Το ζήτημα της δημοκρατίας. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σαν ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα πρόβλημα. Το έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς κάνουμε εσωκομματική προκριματική εκλογή για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Και μάλιστα το πρόβλημά μας, αν θέλετε, με αυτή τη διαδικασία, είναι ότι τα μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε ένα επίπεδο εθνικών εκλογών έχουν πρόκριμα, έχουν ένα παραπάνω βήμα. Που δεν θα το θέλαμε. Εμείς θα θέλαμε συντρόφους και συντρόφισσες, ανθρώπους, αριστερούς, οι οποίοι θα βγάζανε τη δική μας πολιτική. Και το πρόβλημά μας είναι πώς θα είναι δυνατόν να υπάρχει και πολιτικά, αναγνωρίσιμα λέτε πολιτικά ή είναι κάποιος καλλιτέχνης? Γενικότερα, γενικότερα. Και πώς θα υπάρχει μια αντιστοιχία, το 50% να είναι άνδρες, το 50% να είναι γυναίκες, ώστε να υπάρχει και μια ισότητα, θα έλεγα, φύλου, που εμείς το είχαμε και αυτό εξασφαλίσει. Σε κάθε περίπτωση και με όλα τα τερτύπια, που μου φαίνεται, και επειδή δεν βρίσκουν... Στους 42. Δεν μπαίνει, υπάρχει. Στους 42 είναι το 42. Ποσοστό, όχι στους εκλεγόμενους και εκλεγόμενες. Ας λέτε, ναι, εσείς δεν λέτε. Σε κάθε περίπτωση και με όλα τα τερτύπια που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, ψάχνοντας να βρει ανθρώπους να δουλέψουν για τις ευρωεκλογές... Γιατί λέτε ότι θα κάνει πιο κλειστή, πιο γλυκιά την ήττα, για να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο? Γιατί θα τη μεταφέρει από τη μια μεριά στο ζήτημα της χαλαρής δίθεν ψήφου για τις ευρωεκλογές, στη στιγμή που υπάρχει κρίση. Δεύτερο, θα τη μεταφέρει σε πρόσωπα ότι οι επιλογές, οι δυσκολίες, δεν δουλέψαμε. Λέτε ότι αυτό θα κάνει, κάνει να βάλει πρωτοκλασσά τα ονόματα, όπως ακούγεται? Προσπαθούν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για να τα δείξουν, σήμερα, τι είπα να πει σήμερα, πρωτοκλασσά τα ονόματα. Πρωτοκλασσά τα ονόματα τα οποία επιχειρούν να υπεραψηφιστούν μια πολιτική κάποιοι, που καταστρέφει τον κόσμο. Κάποιοι, ότι κάποια ονόματα ίσως τραβήξουν και ψήφους. Δηλαδή κάποια ονόματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και πραγματικά οι σκέψεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου πώς θα γλιτώσουν την καταδίκη της πολιτικής τους. Με τον Σταυρό λέτε ότι γλιτώνουν? Δεν είναι, όχι βέβαια. Μάλιστα, δεν θα το γλιτώσουν. Μάλιστα. Ίσα-ίσα εγώ λέω ότι όποια τερτύπια, όποια τεχνάσματα, όποια δίθεν δημοκρατία, τα αρχηγικά κόμματα, γιατί είναι μέσα στη διαδικασία τους ο αρχηγός να κρίνει ποια θα είναι και η σειρά και ποιοι θα είναι κτλ., θα υποστούν την ήττα, όχι μόνο για την αρχηγικά κόμματα ή όχι βασικά για την αρχηγικά κόμματα, αλλά γιατί έχουν ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη καταστροφική πολιτική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Μπαλού, το κουκουέ τι λέει?